την ευκαιρία να κατασκευάσουν αποκριάτικες μάσκες με χαρτόκουτα με σκοπό την επαναχρησιμοποίηση υλικών που δεν χρειαζόμαστε πια, είχαν μικροί μαθητές των Χανίων που βρέθηκαν το πρωί στο Κέντρο Παιδικής Δημιουργίας Αγίου Ιωάννη του Δοκίπτου Δήμου Χανίων. Σε μια όμορφη δράση που διοργάνωσε το Κέντρο Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία Βάμου. Είναι μια δράση με θέμα απόκριση με επαναχρησιμοποίηση. Η λογική είναι να προωθήσουμε την ιδέα της μείωσης των σκουπιδιών και της επαναχρησιμοποίησης υλικών παλιών που αντί να καταλήξουν στα σκουπίδια μπορούν να γίνουν κάτι πολύ χρήσιμο και στη συγκεκριμένη περίπτωση μπορούν να γίνουν μάσκες αποκριάτικες με τη βοήθεια της φαντασίας των παιδιών. Είμαστε πολύ χαρούμενοι και σήμερα με αφορμή τις απόκριες έχουμε μια πολύ όμορφη αποκριάτικη δράση με δημιουργικές χαρούμενες κατασκευές με τα παιδιά του 19ου και 15ου Δημοτικού Σχολείου Χανίων. Στόχος, όπως τονίστηκε, είναι μεταξύ άλλων να ευαισθητοποιηθούν οι μικροί μαθητές για το μεγάλο θέμα της μείωσης των απορριμμάτων, ώστε να περιοριστεί η καταστροφή της φύσης. Η επαναχρησιμοποίηση είναι ιδανικός τρόπος δημιουργικής ανακύκλωσης και καλλιέργειας της φαντασίας, τόνισε ο υπεύθυνος του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Βάμου, Φώτης Ποντικάκης. Και αυτό είναι το μήνυμα, δηλαδή της μείωσης επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης των απορριμμάτων, ώστε να έχουμε πολύ λιγότερα απορρίμματα, πολύ μικρότερο πρόβλημα στο περιβάλλον και πολύ μικρότερο πρόβλημα οικονομικό για να μαζεύουμε όλα αυτά τα σκουπίδια. Η δράση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του περιφερειακού δικτύου «Αλλάξτε συμπεριφορές, ανακυκλωσώστε». Σε αυτό το δίκτυο συμμετέχουν σχολεία και εκπαιδευτικοί από ολόκληρη την Κρήτη. Σήμερα θα υπάρχουν παράλληλα δράσεις σε 60 διαφορετικά σχολεία σε ολόκληρη την Κρήτη. Εν τω μεταξύ, η υπεύθυνη του Κέντρου Παιδικής Δημιουργίας, Ελισάβετ Τσιγκουνάκη, αναφέρθηκε στα προγράμματα και τις δράσεις του κέντρου, το οποίο λειτουργεί από Τρίτη έως Παρασκευή, 12 το μεσημέρι με 8 το βράδυ και το Σάββατο 8 το πρωί με 4 το απόγευμα. Το Κέντρο Παιδικής Δημιουργίας Αγίου Ιωάννη του Δοκίπτου Δήμου Χανίων λειτουργεί την περίοδο αυτή με πάρα πολλά προγράμματα όπως είναι το σκάκι, ο πυλός, η ζωγραφική, το θέατρο, η μουσική, η φιλαναγνωσία, αγαπώ τα ζώα σημαίνει πολιτισμός, η μαγειρική, με σκοπό την παραγωγή λόγου, την ανάπτυξη της φιλαναγνωσίας και τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών.